Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της υγείας και θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον κύριο Χαράλη Αποτσεβεκίδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγκατσά, καλησπέρα στους τηλεθέατες. Να είστε καλά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε πολλά θέματα και όσον αφορά τι γίνεται με το προσωπικό γιατρό για όλους, έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις επόμενες μέρες. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ένα ακόμη οχυρό έναντι της COVID πέφτει και γι' αυτό το καλοκαίρι. Και βλέπουμε από 1 Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου πλέον με χαλάρωση των μέτρων δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Και την τελευταία περίοδο βλέπουμε μια μικρή έτσι, μια σταδιακή υποχώρηση των κρουσμάτων. Είστε ικανοποιημένος με την εξέλιξη της πανδημίας και αν θα δούμε και το επόμενο διάστημα μέχρι και μηδενικούς αριθμούς όπως είδαμε προχθές στα Γρεβενά. Ναι. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι η μάχη κερδίζεται και κερδίζεται σιγά σιγά βεβαίως. Θα ήταν πραγματικά ατόπιμα να μην πούμε ότι χάσαμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας σε αυτή τη μάχη. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι την κερδίζουμε. Και την κερδίζουμε γιατί τα επίπεδα εμβολιασμού είναι πολύ υψηλά και νόσησης φυσικά. Άρα έχουμε μια ασπίδα, φυσική ασπίδα απέναντι σε αυτόν τον ιό. Και θεωρώ ότι όντως εκεί θα πάει σε αποκλιμάκωση. Επιπλέον βλέπετε ότι και οι σκληροί δείκτες που είναι και οι εισαγωγές στις εντατικές αλλά και οι θάνατοι και αυτοί πέφτουν. Ευελπιστώ ότι δεδομένως ότι το καλοκαίρι πάντοτε ο καιρός λίγο βοηθούσε και βοηθούσε περισσότερο γιατί είχαμε έξω δραστηριότητες και έχουμε καλύτερους αερισμούς, ότι όντως θα πάμε καλά και φέτος το καλοκαίρι τουλάχιστον θα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν πέρσι. Και ελπίζω φυσικά να μην υπάρξουν κάποιες άλλες μεταλλάξεις, κάτι άλλο, οπότε να μην χρειαστεί να ξαναμπούμε από το χειμώνα, από το Σεπτέμβριο μετά πάλι σε περιορισμούς. Επειδή βλέπουμε από 1η του Ιούνιου ότι έχουμε την άρση της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας, η οποία ωστόσο όμως, με σύσταση συναδέλφων σας, ότι κάποιες ειδικές ομάδες του πληθυσμού, τουλάχιστον που έχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόση, θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Ποιες ομάδες είναι αυτές? Εντάξει, δεν λέμε όταν έχει 40 βαθμούς τώρα ή 38 και είναι ανυπόφοροι, τουλάχιστον ναι. Αλλά σε κάποιες άλλες έτσι, ομάδες, ποιες μπορούν να τη χρησιμοποιούν ανεξαρτήτως αν υπάρχει άρση της υποχρεωτικότητας? Είναι αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τρίτης και κυρίως της τέταρτης ηλικίας, οι πολύ ηλικιωμένοι δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια νοσήματα τα οποία παίρνουν φάρμακα τα οποία είναι ανοσοκατασταλτικά, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία κατεβάζουν την άμυνα του οργανισμού τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα, έχουν κάποια μεταμόσχευση, έχουν κάποια ειδικά προβλήματα δηλαδή και τα οποία τα γνωρίζουν από τους θεράποντες και από τους προσωπικούς τους γιατρούς ότι αυτοί είναι ομάδες πιο υψηλού κινδύνου, άρα θα πρέπει να προστατεύονται και να έχουν μεγαλύτερη προσοχή, να μην χαλαρώσουν, δηλαδή να όντως να φοράνε τη μάσκα τους, τέλος πάντων να προσέχουν πολύ τους συγχρονισμούς γιατί φυσικά ναι μεν κερδίζεται η μάχη αλλά δεν έχει κερδιθεί ο πόλεμος. Θα έλεγα εγώ. Οπότε καλό θα ήταν αυτοί λίγο να συνεχίσουν να προσέχουν για να μην έχουμε, δυσάρεστες εξελίξεις. Τώρα, σε χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία, σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκεί που υπάρχει έντονος συγχρονισμός, βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα η σύσταση να φοράμε τη μάσκα. Δεν είναι υποχρέωση, είναι η σύσταση. Επομένως, αν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός κάπου, καλό θα ήταν, δεν υπάρχει θέμα λοιπόν να βάζουμε τη μάσκα, δεν είναι ένα ταμπού να φοράμε τη μάσκα πια και θεωρώ ότι όταν κάποιος δεν νιώθει άνετα καλό είναι ή φοβάται, καλό είναι να τη φοράει για να νιώθει και ο ίδιος μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό. Ωραία. Τώρα κύριε πρόεδρε να έρθω λίγο στον προσωπικό γιατρό. Τι αλλάζει τελικά με τον προσωπικό γιατρό, γιατρό για όλους όπως λέει και ο κύριος Πλεύρης? Τι αλλάζει πλέον και φυσικά πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα αλλαγή? Τι αλλάζει με τον προσωπικό γιατρό, πώς θα γίνει η διαδικασία επιλογής του προσωπικού γιατρού και όλα αυτά? Εντάξει, να δείτε. Υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα στην κοινωνία μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν είχαμε καθόλου σωστά αναπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
όταν υπάρχει μια συσσόρευση των περιστατικών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία. Πράγμα το οποίο στο εξωτερικό δεν συμβαίνει. Δηλαδή αντιμετωπίζονται στον πρώτο βαθμό, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όσον αφορά το προσωπικό γιατρό, λέτε. Συγγνώμη. Όσον αφορά το προσωπικό γιατρό, ναι, για εξηγήστε μας, ναι. Και αυτό λοιπόν το κομμάτι έρχεται να το καλύψει αυτός ο προσωπικός γιατρός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, θα έχει έναν γιατρό πρώτης ανάγκης, αυτόν που ήταν όπως ήταν παλιά, που λέει αυτός είναι ο γιατρός μου. Μάλιστα. Αυτός ο γιατρός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα καθοδηγεί και θα προσπαθεί να βοηθήσει οποιονδήποτε πολίτη έχει κάποιο πρόβλημα υγείας στο να μπορέσει να βρει τις λύσεις του, να βρει δηλαδή τη λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι μέσα σε γενικές γραμμές το σκεπτικό του προσωπικού γιατρού. Ποιοι γιατροί θα παίξουν αυτόν τον ρόλο? Θα το παίξουν κυρίως τρεις ειδικότητες σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οι γενικοί γιατροί, για τους οποίους δυστυχώς δεν έχουμε τον αριθμό που θα χρειαζόμασταν ως χώρα, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι. Αυτές οι τρεις ειδικότητες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα εισαγωγικά οι προσωπικοί γιατροί. Σε χρόνιες παθήσεις προβλέπεται ότι και κάποιοι ειδικότητες γιατροί, διαφορετικών ειδικοτήτων γιατροί, αν υπάρχουν δηλαδή κάποια χρόνια προβλήματα, μπορούν επίσης να παίξουν αυτό το ρόλο του προσωπικού γιατρού. Παραδείγματος χάρη, ένας ο οποίος έχει πρόβλημα με τα πνευμόνια, το έχει μια χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, θα μπορούν και οι πνευμονολόγοι, ή αν έχει πρόβλημα με την καρδιά του, οι καρδιολόγοι και ούτω καθεξής, αν έχει κάποια χρόνια προβλήματα, λοιπόν, να παίξει αυτό το ρόλο του προσωπικού γιατρού. Εδώ στην περιοχή μας υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή? Έχετε καταγράψει ως Ιατρικός Σύλλογος ότι υπάρχουν γιατροί για να εξασφαλιστεί και η συμμετοχή τους και να μπουν σε αυτό το δίκτυο των προσωπικών γιατρών για να αναλάβουν πληθυσμό αναφοράς? Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Η υπόθεση είναι ότι το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ασαφές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα διασυμφινιστούν με διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το σκέφτονται και το σκέφτονται σοβαρά. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό έχει δημοσιοποιηθεί το ΦΕΚ εδώ και περίπου 10 μέρες, υπήρξαν όμως όντως συνάδελφοι οι οποίοι σκοπεύουν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Σίγουρα σε αυτές τις τρεις ειδικότητες οι οποίες που ανέφερα στην αρχή δεν έχουμε τους αριθμούς, δεν έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι να μπουν, δηλαδή γενικούς γιατρούς οι οποίοι να μην δουλεύουν με το δημόσιο σύστημα και να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι. Γενικούς γιατρούς έχω 4 σε όλο τον νομό. 2 στην Κοζάνη και 2 στην Πτολεμαϊδα. Επομένως, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τους αριθμούς που θα θέλαμε να καλύψουν. Αν υπολογίζουμε ότι κάθε ένας γιατρός καλύπτει έναν πληθυσμό 2.000 ανθρώπων, μπορείτε μόνο σας να κάνετε τον πολλαπλασιασμό να δείτε πόσους μπορούν να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός που θα μπορούμε να καλύψουμε. Επομένως, βεβαίως θα μου πείτε, είναι και οι παθολόγοι, βεβαίως, αλλά και εκεί δεν έχουμε πληθώρα τέτοιων γιατρών και οι παιδίατροι. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να έρθουν οι διευκρινήσεις και κάποια στιγμή να μας ενημερώσετε για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, τέλος, οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 26, 27 και 28 Μαΐου λόγω απεργίας. Προειδοποιήσεις πλεύρη για κυρώσεις, κύριε Πρόεδρε. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί βλέπουμε ότι ο κλάδος διαμαρτύρεται για τις υποχρεωτικές εκτόσεις, επιστροφές που πρέπει να γίνονται στην ΟΠΗ, όταν υπάρχει υπέρβαση της προϋπολογιστής δαπάνης, και από την πλευρά του ο Υπουργός διεμήνυσε ότι η μη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σημαίνει παραβίωση των όρων της σύμβασης. Εδώ κοιτάξτε και Βακρατσά, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι παράλογο. Και θα εξηγήσω ποιο είναι παράλογο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή αυτή ο ΕΟΠΗ είναι διαφορετικός από το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι ο ασφαλιστικός φορέας, έτσι, ο οποίος κάνει τη σύμβαση, ο οποίος καταστρατηγεί μόνος του οτιδήποτε έχει υποσχεθεί απέναντι στους συναδέλφους γιατρούς. Λοιπόν, έρχεται να λέει ότι εμείς δουλεύουμε καταχρηστικά. Έχετε δει εσείς ποτέ να πηγαίνετε να δουλέψετε κάπου να σας λένε ότι ονομαστικά η τιμή είναι 100
και τελικά αυτό το οποίο να σου δίνει ο εργοδότης να είναι 50, διότι περίμενε ότι θα υπάρξει, δεν μπόρεσες να πετύχεις το στόχο και φταίσαι εσύ. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θέλω να πω και να καταλάβει λίγο ο κόσμος, είναι το εξής. Ο ΕΟΠΗ έχει έναν κλειστό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι περίπου 450 εκατομμύρια, για 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει, πολύ απλά, με απλά μαθηματικά, ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει εξετάσεις 45 ευρώ το χρόνο. Αυτά. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν αυτά τα 45 ευρώ εξανεμίζονται όπως μπορείτε να φανταστείτε στον καθένα, από εκεί και πέρα φταίει ο γιατρός, γιατί ο χι άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα υγείας και αναγκάστηκε να κάνει περισσότερες εξετάσεις. Και επομένως, τις εξετάσεις που έκανε ο συμπολίτης μας θα πρέπει να τις πληρώσει ο γιατρός και όχι το κράτος. Και όχι δηλαδή ο ασφαλιστικός φορέας. Επομένως, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και προς τους πολίτες, δεν θέλουμε να πληρωθούμε από τους πολίτες, δεν θέλουμε ένα τέτοιο πράγμα. Θέλουμε πραγματικά για τις εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες γίνονται να πληρώνει ο ασφαλιστικός φορέας του τέστηνε ο ΕΟΠΗ. Αν ο ΕΟΠΗ δεν μπορεί να πληρώσει αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχει ο πληθυσμός, να βγει λοιπόν και να της πει τι μπορεί να πληρώσει και τι δεν μπορεί να πληρώσει και να έχει αντίστοιχα λοιπόν τη μήνυ λοιπόν του κόσμου και των πολιτών. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο εργαστηριακός γιατρός να εμφανίζεται ότι παίρνει, πώς το λένε, ένα παραπεμπτικό 100 ευρώ. Λοιπόν, γιατί τελικά εκείνο το οποίο εισπράττει είναι 50. Και κάτι επιπλέον το οποίο θα ήθελα να πω. Αυτό το κομμάτι των υποχρεωτικών εκπτώσεων και το blow back και το rebate ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Για τα δημόσια νοσοκομεία δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Και πληρώνει κανονικά τα πάντα έτσι όπως είναι, ανεξάρτητα αν το κόστος λειτουργίας του αντίστοιχου εργαστηρίου στον δημόσιο τομέα, όσον αφορά δηλαδή τη χρηματοδότηση του μισθού του γιατρού, της νοσηλεύτριας ή της παρασκευάστριας, την πληρώνουμε όλοι εμείς. Αλλά εδώ, στον ιδιωτικό τομέα, χρησιμοποιούνται άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Εδώ έχουμε εικόνα τώρα ότι θα απεργήσουν όλοι εδώ στην περιοχή μας. Τι εικόνα έχετε εσείς? Δηλαδή δεν θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις το τρίμηνο αυτό, 26, 27 και 28 Μαΐου? Υπάρχει εικόνα? Για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, δεν ξέρω αν έχει εικόνα σαν ιατρικό σύλλογο. Χθες εμείς είχαμε διαδοχικές συναντήσεις σε πρώτο επίπεδο, καταρχήν με το συντονιστικό όργανο το οποίο είναι στην Αθήνα, με τον Πανελλήνιο και με τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Αυτό έγινε χθες τέτοια ώρα περίπου το μεσημέρι. Και ακολούθως το βράδυ υπήρξε μια μαραθώνια συνάντηση στον ιατρικό σύλλογο Κοζάνης με τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς μας, όπου υπήρχε μια ομοφωνία στο να πάρουν μέρος σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Θα υπάρξουν εννοείται και οι αφίσες και το κείμενο το οποίο και ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις, οι οποίες λοιπόν ζητούμε και τι ακριβώς ζητάμε ως ιατρικός χώρος. Νομίζω ότι το κομμάτι των εργαστηρίων, το οποίο έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να σταθούμε όρθιοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επομίζοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς, τις οποίες δεν γίνονταν στις δημόσιες δομές, και παίρνοντας λοιπόν ένα τέτοιο κομμάτι τεράστιο λοιπόν πάνω σε αυτό, πάνω τους, λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθουμε και να τους τιμωρήσουμε και να τους ζητήσουμε να πληρώσουν σπασμένα ή να πληρώσουν κομμάτια τα οποία φυσικά δεν τους αναλογούν. Γι' αυτό το λόγο. Και επειδή ακριβώς θα συμμετέχουν όλες τις απεργιακές κινητοποίησεις. Υπάρξει μαζικότητα λοιπόν όσον αφορά αυτή την κινητοποίηση, και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι θα γίνει στο μέλλον, διότι λέω ξανά ότι αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την υγεία και να αυξηθεί λοιπόν ακριβώς αυτά τα οποία δίνουμε για τον κάθε Έλληνα πολίτη, ούτως ώστε και να μην πληρώσει κανένας Έλληνας πολίτης από την τσέπη του. Νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση δηλαδή του ασφαλιστικού φορέα. Ωραία. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για να κλείσουμε. Επειδή έχει ξεκινήσει η νέα μονάδα, η νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου, ένα σχόλιο θα ήθελα. Ικανοποιημένος είστε, κύριε
Πρόεδρε, που το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν ολοκληρωθεί, θα δούμε μια νέα πτέρυγα για το νοσοκομείο της Κοζάνης. Κοιτάξτε να δείτε, η καινούργια πτέρυγα σίγουρα θα βοηθήσει. Είναι θέμα όμως συνολικού, αν θέλετε και πιο κεντρικού σχεδιασμού, το οποίο θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη. Δηλαδή θεωρώ ότι τέτοιες λύσεις οι οποίες επιλέγονται συνέχεια είναι μάλλον εμβολιαστικού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικής παρέμβασης και αντιμετώπισης ριζικά ενός θέματος. Από εκεί και πέρα όμως οτιδήποτε γίνεται το οποίο βελτιώνει υποδομές υγείας στην περιοχή είναι καλοδεχούμενο. Λέω όμως ξανά ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και με ένα σχεδιασμό ο οποίος να είναι, μην είναι βραχυπρόθεσμος αλλά να είναι μακροπρόθεσμος και να βλέπαμε τι ακριβώς χρειάζεται η περιοχή μας αναζητώντας βέλτιστες λύσεις. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι πάμε πάλι σε εμβολιαστικές. Αυτό είναι το θέμα, χωρίς κάτι άλλο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να δώσουμε και να δούμε και οι μικρές αμφιβολίες οι οποίες εκφράζουμε αυτή τη στιγμή και αυτό το μικρό κομμάτι το οποίο θέτουμε εδώ σαν προβληματισμό, πραγματικά να καταρριφθεί μόλις θα γίνει αυτή η καινούργια πτέρυγα και να δώσει αυτή την πνοή, τέλος πάντων να δώσει λύσεις εκεί τις οποίες δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα το δούμε το θέμα και το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των απεργιακών κινητοποιήσεων για να δούμε αν θα υπάρχει λύσεις στα καυτά αυτά ζητήματα που θέσατε πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ εγώ για το βήμα και για όλο τον χρόνο που μας διαθέσετε. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.